Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε πρόοδους, ελέγξαμε το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε με ακρίβεια τι έχει διδαχθεί το Κοινοβούλιο. Πρέπει να διαβάσει κανείς τα κείμενα. Τα κείμενα είναι στα ελληνικά, είναι εκτεταμένα τα κείμενα. Θα πρέπει να ενταλέξουμε, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πάει όλα καλά. Θα πρέπει να συζητήσουμε και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω όμως ότι, όπως το έλεγα πάντα, θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Είμαι αισιόδοξος ότι σήμερα στα σημαντικά θέματα θα καταλήξουμε. Βεβαίως θα χρειαστούν συνεχεία κάποιες λεπτομερείς εργασίες. Θα δούμε όμως. Δεν έχουμε καμία αφιλονικία και αντιδικία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συζητάμε ποιος είναι ο σωστός δρόμος, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να αποδώσει η Ελλάδα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, τι μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιφέρει η Ελλάδα και πώς θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα σε αυτό το δρόμο. Δεν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά έχουμε μια φυσιολογική συζήτηση. Κάναμε την εργασία την οποία έπρεπε, είδαμε πώς που οδηγηθήκαμε και ελπίζω ότι τώρα θα οδηγηθούμε σε μια ολοκλήρωση των θέσεών μας. Θα δούμε όμως. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτό συνεργάζεται. Χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να υπάρχει κανένα πρόγραμμα. Μετά την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπει στην χρηματοδότηση του προγράμματος. Έτσι συμφωνήθηκε πέρυσι και μένουμε σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Wie würden Sie die Stimmung hier in Brüssel beschreiben? Sie kennen es ja auch schon länger hier. Wie hat sich das verändert? Für unsere Arbeit, ich meine, wir sind uns natürlich unserer Verantwortung bewusst. Βεβαίως, γνωρίζουμε ποια είναι η ευθύνη που έχουμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι σε πολλά μέρη της Ευρώπης έχουν εμπιστοσύνη, έχουν αμφιβολίες κατά πόσον η Ευρώπη ακολουθεί το σωστό δρόμο. Χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Είμαστε όλοι εξαρτώμεθα ο ένας από τον άλλον. Η Ελλάδα στους τελευταίους 12 μήνες έχει καταλάβει ότι οι λάθος ανακοινώσεις και η δημοσιότητα δεν βοηθάει και εμείς έχουμε αποδείξει την αλληλεγγύη την οποία έχουμε και απέναντι στην Ελλάδα. Και πολλοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πώς σκέφτεται ο κόσμος στην Ευρώπη. Στη Μεγάλη Βρετανία τον επόμενο μήνα έχουμε μία απόφαση. Μία απόφαση η οποία την περιμένουν με μεγάλη αγωνία πολλοί σε όλο τον κόσμο και βεβαίως είναι μεγάλη η ευθύνη την εργασία μας να την κάνουμε βαθμιά και βήμα προς βήμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή τους G7 στην Ιαπωνία και η Ευρώπη δεν ανήκει στις περιοχές εκείνες του κόσμου που δημιουργούν προβλήματα για την παγκόσμια οικονομική αγορά και την παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως στην Ευρώπη δεν έχουμε μια θεαματική αλλά έχουμε μια σημαντική ανάπτυξη. Η ανεργία μειώνεται συνολικά στην Ευρώπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά συζητάμε, προσπαθούμε όλοι να μειώσουμε την ανεργία των νέων περαιτέρω και σε όλα αυτά τα θέματα μπορεί να δει κανείς ότι οδηγούμεθα σε επιτυχείς λύσεις και στην Ευρώπη και στην Γερμανία, διότι εμείς είμαστε η μηχανή της ευρωπαϊκής εξέλιξης. Είμαστε ένας περιορισμένος αριθμός στα πλαίσια των εργασιών του ECOFIN και ξέρουμε εκ των προτέρων πόσο δύσκολα είναι τα θέματα και τα αντικείμενα και για το λόγο αυτό η ευθύνη την οποία έχουμε δεν έχει μειωθεί. Πρέπει όμως παρόλα αυτά να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται στις συμφωνίες και σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει όλοι μεταξύ μας και δεν είμαστε προκατηλημένοι. Όποιος δεν είναι προκατηλημένος και το παρακολουθεί αυτό το όλο θέμα θα πρέπει να δει ποιες δυσκολίες έχει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει και είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει.
Bitte? Welche Fortschritte erwarten Sie vom Thema Schuldenerleichterung? Ach, das Thema Schuldenerleichterung ist το θέμα της διευκόλυνσης των χρεών είναι ένα θέμα που επανέρχεται. Για τα επόμενα 10 χρόνια η Ελλάδα δεν θα πληρώσει ούτε δάνειο ούτε τόκους. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και για να μην φωνάζετε στο διάμεσο, παρακαλώ πέστε μας ήσυχα. Τι θέλετε να μας πείτε? Το IWF μας είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε διευκολύνσεις στο χρέος. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει αυτό να... ότι δεν υπάρχει άλλη άποψη μεταξύ ημών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πώς έχει το θέμα? Το θέμα σας, το πώς αντιλαμβάνεστε αυτά τα οποία λέω, προσπάθησα να το εξηγήσω, αλλά το πώς θα αντιλαμβάνεστε είναι ένα θέμα δικό σας. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, αλλά δεν υπάρχει φιλονικία, δεν υπάρχει αντιδικία μεταξύ μας. Πιστεύω λοιπόν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η κυρία Λαγκάρντ, η οποία δυστυχώς δεν θα είναι εδώ σήμερα διότι είναι στο Καζακστάν σε μια συνδιάσκεψη εκεί, νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι οπωσδήποτε απαραίτητη. Ο κύριος Τόμσεν είναι εδώ και αυτός είναι ο υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση και ο αρμόδιος και νομίζω ότι οι συζητήσεις αυτές οι οποίες γίνονται θα οδηγήσουν σε σωστό αποτέλεσμα. Στο άτυπο, στην άτυπη συνάντηση στο Άμστερνταμ δημιουργήσαμε μια γέφυρα, χτίσαμε μια γέφυρα και μπόρεσα και εγώ να συνεισφέρω πολύ στην δημιουργία αυτής της γέφυρας και είπαμε ότι εάν η εξέλιξη στην Ελλάδα δεν είναι εκείνη την οποία κάποιοι σκέφτονται, τότε θα πρέπει η Ελλάδα να πάρει και πρόσθετα μέτρα. Αυτό έχει συμφωνηθεί. Και αυτό, για το λόγο αυτό κάναμε αυτή τη γέφυρα και είπαμε ότι αν σε μερικά χρόνια δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του χρέους, θα πούμε ότι αυτό το οποίο είπαμε και το 2012, εάν λοιπόν γίνει το πράγμα έτσι, θα πρέπει να ληφθούν και νέα μέτρα. Και το λέω πριν από κάθε εκλογή στην Γερμανία, για να μην μου πει κανείς ότι δεν το είπα πριν από τις εκλογές, και για τον λόγο αυτό και αυτή τη φορά θα βρούμε ένα δρόμο και θα αποδειχθεί ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Παλαιότερα η απεσιόδειξη θέση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου δεν ήταν και η πιο σωστή. Θα πάρουμε τις αποφάσεις όταν έρθει η ώρα και οι αποφάσεις του 2016 θα ληφθούν τότε και οι αποφάσεις του 2018 θα ληφθούν το 2018. Πρέπει να σκεφτείτε και τα συστήματα τα οποία υπάρχουν. Η κυρία Λαγκάρντ είπε και στο G7 θα πρέπει να βλέπει κανείς ότι για κάποιους Ελλάδα θα είναι δύσκολο να υλοποιήσουν δύσκολες αλλαγές. Και θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι το 2016 είμαι Υπουργός Οικονομικών, το 2018 στο ενδιάμεσο είναι εκλογές στη Γερμανία και δεν, θέλω να ξέρω, και δεν ξέρω ποια είναι η απόφαση. Για το λόγο αυτό τις αποφάσεις θα τις πάρουμε όταν έρθει η ώρα. Για το 2018 αρμόδιοι να πάρουν την απόφαση θα είναι εκείνοι για τους οποίους θα αποφασίσει να έχουν αυτή την αρμοδιότητα οι Γερμανοί ψηφοφόροι. Σας εύχομαι καλημέρα και θα τα ξαναπούμε.